Είμαστε φίλες και φίλοι σε περίοδο εκλογών, ευρωεκλογών αυτή τη φορά και κάθε φορά, ανάλογα τις εκλογές, έχει, θα έλεγε κανείς, τις ιδιαιτερότητες και τα προτάγματα τα οποία πρέπει να παρακολουθεί ο κόσμος, να επιλέγει ο κόσμος, να κατανοεί ο κόσμος. Θα κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τις ευρωεκλογές, με την υποψήφια από την περιοχή μας, από την Κοζάνη, την Ακουζιάκη, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατεβαίνει στις εκλογές, κυρία Ακουζιάκη. Ας πούμε καταρχήν καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Είσαστε στις επάλξεις κάθε φορά που υπάρχει αυτή η διαδικασία η εκλογική. Είναι διαφορετικές οι ευρωεκλογές, έτσι δεν είναι? Είναι διαφορετικές από τη σκοπιά ότι μας δίνεται μια ευκαιρία, να το πω έτσι, να συζητήσουμε για το σύνολο των βιωμάτων, των ζητημάτων που βιώνει εδώ πέρα ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες, αν παρακολουθήσει κάποιος κάποιες από τις προεκλογικές εκπομπές που γίνονται στα κανάλια κτλ., η αλήθεια είναι ίσως να νομίζει ότι έχουμε εθνικές εκλογές, να αναλώνεται κάπως η συζήτηση στα λεγόμενα εσωτερικά ζητήματα και νομίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια είναι συνειδητή και εκ του πονηρού. Από ποια σκοπιά? Ότι η αλήθεια είναι, γίνεται μια προσπάθεια να αποσιωπηθεί κυρίως η αιτία αυτών που βιώνει ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας και όλης της Ελλάδας, αν θέλετε, η αιτία που προκαλεί, να το πω έτσι, όλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, η μήτρα, να το πω καλύτερα, που είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο χαρακτήρας της ως μιας συμμαχίας υπεραλιστικών κρατών που εξάγει, να το πω έτσι, για τα συμφέροντα των ομίλων, αυτή είναι η συμμαχία, που εξάγει αυτές τις πολιτικές τις οποίες μετά κατά 80-90% εφαρμόζονται ως νόμοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και όχι μόνο από τη σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες. Και έχει λόγο και για άλλα, είναι αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά η Ελλάδα, το έζησε καλά τα χρόνια των μνημονίων. Είχαν λόγο για όλα, και για τις τράπεζές μας και για τα δημοσιονομικά μας δεδομένα. Βεβαίως. Και για τα έσοδα και για τα έξοδα. Και από αυτή τη σκοπιά πιστεύουμε ότι γίνεται αποσιώπηση. Δεν έγινε κατανοητό ενδεχομένως για τον κόσμο. Πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος. Ναι, αυτό νομίζω ότι πρέπει να σκεφτεί, ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται εκ του πονηρού. Γιατί η αλήθεια είναι, μπορεί να διεξάγεται τώρα και μια αντιπαράθεση, να το πω έτσι, μεταξύ αυτών των κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, το Βελόπουλο, την Αριστερά και τα άλλα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού στις 9 του Ιούνιου. Όμως η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν να κρύψουν ότι έχουν ένα κοινό χαλί στρωμένο, που είναι το γεγονός ότι συμφωνούν όλοι και πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό, επειδή δεν θέλουν να φτάσει η συζήτηση, να το πω έτσι, στη μήτρα που γεννά αυτές τις πολιτικές. Πέστε μου τώρα όμως, πέστε μου, έτσι, με αφορμή αυτό που είπατε. Εσείς τι λέτε σαν κόμμα? Τώρα θα μου πείτε, το έχετε πει πολλές φορές σαν κόμμα, αλλά όμως, επειδή νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο. Εσείς λέτε να μην είμαστε σε αυτή την υπόθεση, να μην είμαστε σε αυτή την ένωση, την οικονομική, να φύγουμε σαν κράτος? Κοιτάξτε, νομίζω ότι πλέον ο καθένας καταλαβαίνει, παρά την προσπάθεια που κάνανε ειδικά τα προηγούμενα χρόνια με την υπογραφή, για παράδειγμα, της συνθήκης του Μάστριχτ, κατάφεραν, να το πω έτσι, να πείσουνε, να διαστρεβλώσουν, να το πω έτσι, το χαρακτήρα αυτής της Ένωσης. Θυμόμαστε όλοι τι λέγανε, και κυρίως και ακροατές, ότι εδώ πέρα θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλιστής των δικαιωμάτων μας, ότι θα τρώει ο λαός της περιοχής με χρυσά κουτάλια. Λέγανε στους αγρότες τότε ότι θα ανοίξει μια τεράστια αγορά και οι αγρότες εδώ πέρα της περιοχής και όλης της Ελλάδας θα ευημερίσουν κτλ. Αυτά κατερεύσαν σαν χάρτινος πύργος. Εμείς από την πρώτη στιγμή, από την υπογραφή της συνθήκης του Μάστριχτ και παρά την προσπάθεια που κάνανε αυτοί που υπέγραψαν την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και τότε Συνασπισμός, εμείς αποκαλύπταμε στον ελληνικό λαό το χαρακτήρα αυτής της συμμαχίας, όχι ως συμμαχία των λαών, αλλά ως συμμαχία και ένωση των εταιριών, να το πω έτσι, των ομίλων, των κερδών κτλ. Από τη στιγμή που ως ΚΚΕ όλο το προηγούμενο διάστημα κάναμε και δώσαμε μάχη έτσι ώστε να αποκαλυφθεί αυτός ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξέρετε σήμερα και με βάση τις δικές τους δημοσκοπήσεις, από το Ευρωβαρόμετρο δηλαδή, περίπου το 60% δεν συμφωνεί ή προβληματίζεται γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό. Δεν λέμε βεβαίως ότι όλος αυτός ο κόσμος, να το πω έτσι, ψηφίζει. Είναι εθνικιστές που δεν συμφωνούν. Ναι, εντάξει, βεβαίως. Όμως υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Γιατί η αλήθεια είναι, βλέπουν ότι η πορεία, να το πω έτσι, συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν προς όφελός του.
από αυτή τη σκοπιά καλούμε τον καθένα και την κάθε μια που καταλαβαίνει ότι ακριβώς τα δικά του τα συμφέροντα, οι δικές του οι ανάγκες, ειδικά ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας, που εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε όποια πέτρα και αν σηκώσουμε, από τα ζητήματα της πράσινης μετάβασης, από το ζήτημα του χρηματιστηρίου ενέργειας, από το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα είδε ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας η γη του να παραδίδεται σε μια, στα λεγόμενα πράσινα αρπακτικά, όπως πολύ σωστά τα χαρακτήρισε ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας. Βλέπει λοιπόν ότι αρχίζει να σφιχτιά μέσα σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και καλούμε τον καθένα που είτε προβληματίζεται, είτε αμφιβάλλει, είτε πιστεύει ότι ο λαός μπορεί να έχει μια δικιά του πορεία, όλοι οι λαοί της Ευρώπης να βαδίσουν σε ένα δρόμο πραγματικής ένωσης, φιλίας και ευημερίας, να εμπιστευτούν το ΚΚΕ, που ακριβώς γι' αυτό το γεγονός δηλαδή ότι οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ δεν έχουν καμία δέσμευση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δίνει τη δυνατότητα και εκεί μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο που παίρνονται όλες οι αντιλαϊκές αποφάσεις, που ετοιμάζονται οδηγίες, διρεκτίβες, κατευθύνσεις κτλ., να καταγγέλουν αυτά που διαμορφώνονται αυτές τις αποφάσεις. Και αν θέλετε, να μην τους αφήνουν και ανενόχλητοι, να το πω έτσι, να ψηφίσουν τα πάντα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ειδικά αυτή την περίοδο ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό ότι στα μεγάλα και βασικά ζητήματα και οι ευρωβουλευτές, οι Έλληνες ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων ταυτίστηκαν σε μεγάλη πλειοψηφία. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσανε ότι και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά 74%. Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ταυτίστηκαν με τη Νέα Δημοκρατία κατά 94%. Ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης ταυτίστηκε κατά 54% για τις οδηγίες, για διάφορα ψηφίσματα, οδηγίες κτλ. Άρα από αυτή τη σκοπιά πιστεύουμε ότι ο λαός πρέπει να έχει και αυτιά και μάτια εκεί μέσα. Πρώτον, για να ξεσκεπάζουν το ότι οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ να ξεσκεπάζουν τι έρχεται, τι ετοιμάζεται. Και δεύτερον, να συμβάλλουν τόσο οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, όσο και συνολικά το Κομμουνιστικό Κόμμα, με τα μέλη, τους φίλους, τα στελέχη κτλ. Και άλλους συμπορευόμενους, να συμβάλλουν την επόμενη μέρα στην ενημέρωση και στην οργάνωση της πάλης. Γιατί η αλήθεια είναι, θα μπορούσε κάποιος να πει: μα φτάνει να ψηφίσω Κομμουνιστικό Κόμμα για να αλλάξει η κατάσταση. Όχι, δεν φτάνει μόνο η ψήφος. Χρειάζεται καταρχήν η ψήφος για να δυναμώσει η φωνή του εκεί μέσα. Και δεύτερον, χρειάζεται την επόμενη μέρα κυρίως να δυναμώσει η συμμετοχή, η ενεργός συμμετοχή του καθενός στο κίνημα, στο δρόμο εντός εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών, στο δρόμο του αγώνα εκεί πέρα που μπορούν να ανατραπούν και αυτές οι αντιλαϊκές αποφάσεις. Να σας θέσω ένα ζήτημα. Θεωρείτε ότι έχω μια αίσθηση εγώ από την κοινωνία, από το δικό μας περίγυρο, το μικρό κόσμο το δικό μας, ότι παρότι μπορεί να έχουν προβληματισμούς πολλοί άνθρωποι όντως σε ζήτημα αυτό, υπάρχει και μια φοβία, τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα χωρίς να είμαστε μαζί με τους άλλους, μόνοι ως κράτος. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που έχει μια απάντηση. Τι μπορεί να πει κάποιος στον κόσμο αυτό? Γιατί η αλήθεια είναι, πρέπει να σκεφτεί τελικά ο καθένας πόσο απομονωμένος είναι σήμερα. Και απομονωμένος όχι στα πλαίσια μιας τυπικής συμμαχίας, να το πω έτσι, που δεν αφορά τα δικά του ασυμφέροντα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, σημαίνει λόμπι. Και είναι χαρακτηριστικό και νομίζω ότι πρέπει να το μάθει και ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας ότι το προηγούμενο διάστημα και μέσω των διάφορων σκανδάλων που αναδείχθηκαν στην επιφάνεια με αφορμή, ας πούμε, το Qatar Gate, είχε φέρει ψήφισμα το Κομισιόν που χαρακτηρίζει τα λόμπι συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Δεν το κρύβουν πλέον. Και η αλήθεια είναι ότι αποκαλύπτονται κυρίως από ανταγωνιστικά λόμπι. Τώρα γίνεται κάγκελο εκεί μέσα. Από τους 705 ευρωβουλευτές, μόνο οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ δεν το ψήφισαν αυτό το κατάπτυστο ψήφισμα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει ότι σήμερα νιώθει κυρίως απομονωμένος από τη δυνατότητά του να ζει καλά. Να ζει με βάση τις δυνατότητες του 21ου αιώνα. Είναι απομονωμένος από τις ανάγκες του. Είναι απομονωμένος από τη δυνατότητά του να έχει ένα εισόδημα το οποίο θα του φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες του μέσα σε ένα μήνα και δεν θα ξαναμίζεται στις 15. Είναι απομονωμένος από τη δυνατότητά του, ας πούμε, το να έχει ενεργειακή επάρκεια και όχι ενεργειακή φτώχεια και πανάκριβα τιμολόγια. Άρα από αυτή τη σκοπιά πρέπει να σκεφτεί, ειδικά αυτή την περίοδο, που νομίζω ότι βιώσαμε και συγκλονιστικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή που ξεπέρασαν και κάθε προηγούμενο ίσως και στα αγροτικά αλλά και για το θέμα της παντού, Παλαιστίνης. Δηλαδή και για το ζήτημα της Παλαιστίνης που η αλήθεια είναι ότι πέρασε και τα σύνορα του Ατλαντικού, να το πω έτσι. Έφτασε το σύνθημα Ελευθεριά στην Παλαιστίνη
και απεμπλοκή από τη στήριξη στο κράτος δορφώνου του Ισραήλ, το είδαμε και μέσα και στα πανεπιστήμια, τα Κολούμπια, Χάρβαρντ κτλ. Παρότι δεν είναι και πάρα πολύ γνωστό για τα κεντρικά πανίσχυρα, ναι, μέσα. Βεβαίως. Εντάξει, νομίζω ότι έπαιξε πολύ και αναγκαστικά, το είδε. Πλέον, από ένα σημείο και μετά. Όπως είδαμε, ας πούμε, και την πλατεία της Βαστήλης να γεμίζει από απεργούς Γάλλους. Οι αγρότες, οι Βέλγοι φτάσανε μέχρι την πύλη του Βραδεμβούργου. Ήταν δηλαδή συγκλονιστικές κινητοποίησεις. Άρα από αυτή τη σκοπιά, καθόλου απομόνωση δεν είναι. Γιατί ακόμα και οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, που ήταν μόνο δύο εκεί μέσα, που είναι εξαιρετικά αρνητικός συσχετισμός. Όμως δεν είναι μόνοι τους, γιατί ενώνουν τη φωνή τους και θα συνεχίζουν να ενώνουν με αυτούς τους εκατομμύρια εργαζόμενους καταπιεσμένους που αυτή την περίοδο ειδικά γονάτισαν από τη συμμετοχή, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύο υπεραλιστικούς πολέμους. 240 δις δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, για να ρίχνει και άλλο λάδι στη φωτιά, να το πω έτσι, του υπεραλιστικού πολέμου. Δεκάδες, χιλιάδες θύματα, αμάχους κτλ. Ίσως μπορούμε να το πιάσουμε ξεχωριστά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σκεφτεί ο καθένας και η καθεμιά το αν τελικά σήμερα αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης που αρχίζει να υπάρχει, που το εντοπίζουμε και εδώ πέρα στη Δυτική Μακεδονία, που εντοπίζουν τα κλιμάκια του ΚΚΕ που περιοδεύουν και πριν. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα ρεύμα αμφισβήτησης, ένας κόσμος που αρχίζει να σκέφτεται και να αναρωτιέται αν μπορούμε να το πάμε αλλιώς. Ένας κόσμος που το προηγούμενο διάστημα έκανε το βήμα για πρώτη φορά και εδώ στη Δυτική Μακεδονία χαρακτηριστική περίοδος από μεγάλες κινητοποίησεις. Όλοι θυμόμαστε, ας πούμε, τις μεγάλες εικόνες στην πλατεία της Κοζάνης από συλλόγους, από κατοίκους, από φορείς που είπανε φτάνει μέχρι εδώ με την άναρχη ανεξέλεκτη ΑΠΕ για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των Ντεμπών. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Θα κλείνουμε ένα χρόνο. Κόσμος, σαν χτες για, ναι, την ιστορία. Να μην δεχθεί, ας πούμε, ναι, ο ηρωικός αγώνας των κατοίκων της Καλαμιάς και των άλλων εργαζόμενων. Κόσμος που και στην πόλη της Πτολεμαΐδας, ας πούμε, κάτω από την πάλη του κατάφερε να αποσπάσει προσωρινή διακοπή της αύξησης της τιμής της τηλεθέρμανσης. Υπάρχει λοιπόν ένας τέτοιος κόσμος ο οποίος για πρώτη φορά συμμετέχει, να το πω έτσι, ενεργά στο κίνημα, παίρνει, κάνει τα πρώτα του βήματα στο να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, στο να καταλάβει και να δει, να το πω έτσι, ότι δεν έχει τίποτα να περιμένει από σωτήρες και να πάρει ο ίδιος. Σε αυτό το σύνθημα, μόνο ο λαός ζει το λαό. Αυτές οι διεργασίες υπάρχουν. Δεν λέμε, είναι αργές και βασανιστικές ακόμα και πολύ κάτω από τις ανάγκες, δυσανάλογες θέλω να πω, της επίθεσης της τεράστιας που δεχόμαστε. Όμως αυτό το ρεύμα υπάρχει. Και κρίνεται και την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, αν θέλετε, αν αυτό το ρεύμα θα συνεχίσει, να το πω έτσι, να ανεβαίνει, αν αυτό το ρεύμα θα βάλει στο στόχαστρο την ίδια την μήτρα, να το πω έτσι, των αντιλαϊκών πολιτικών που διαχειρίζονται όλες οι κυβερνήσεις και εδώ πέρα στο ελληνικό έδαφος, την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, και θα πει ένα μεγάλο, να το πω έτσι, όχι, και θα ρίξει ένα μήνυμα, να το πω έτσι, και με αυτό που λέει το ΚΚΕ, ότι σπάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανοίγουμε ένα διαφορετικό δρόμο που λέει ότι οι εργαζόμενοι, οι εκατομμύρια εργαζόμενοι της Ευρώπης μπορούν να βαδίσουν ένα διαφορετικό δρόμο. Να βαδίσουν ένα διαφορετικό δρόμο σπάζοντας τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βαδίσουν ένα δρόμο σπάζοντας τα δεσμά της εκμετάλλευσης και βάζοντας, να το πω έτσι, στο επίκεντρο τις δικές τους ανάγκες, διεκδικώντας τον πλούτο που παράγουν οι ίδιοι, να κάνουν κουμάντο αυτοί. Αυτός ο δρόμος ενδεχομένως σε κάποιον τους ανθρώπους να μην φαίνεται ρεαλιστικός ή να μην φαίνεται άμεσος. Όμως ξέρει πολύ καλά ότι το ΚΚΕ θα καταθέσει όλες τις δυνάμεις στο να ανοίξει αυτός ο δρόμος και να συζητάμε σήμερα για το αν μπορούμε κάτω από σε μια σοσιαλιστική κοινωνία, εκεί πέρα δηλαδή που με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες του ανθρώπου να παράγει με όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και εδώ πέρα στην περιοχή. Ξέρει λοιπόν ότι το ΚΚΕ θα ανοίξει αυτό το δρόμο, θα συμβάλλει σε αυτό. Δεν κρίνεται αυτό στις ευρωεκλογές. Το ξέρουμε πολύ καλά και δεν δημιουργούμε κι εμείς αυταπάτες. Όμως κρίνεται το αν σήμερα θα δοθεί καταρχήν ένα μήνυμα καταδίκης, ένας κόσμος θα αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση λέγοντας ένα «ως εδώ, δεν δίνω λευκή επιταγή, δεν δίνω έγκριση στο να προχωρήσει, για παράδειγμα, η απολιγνητοποίηση και η πράσινη μετάβαση στην περιοχή». Θα ήθελα να πάω σε αυτό, γιατί είναι μια βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πράσινη μετάβαση, έτσι όπως την λένε, και έχει άμεση επιπτώσεις στην περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον σχεδόν κανείς κάτοικος δεν αμφισβητεί. Παρ' όλα αυτά, τι βλέπετε, θα υπάρξουν δυνατότητες να σταθεί κάποιος απέναντι τελικά? Και μιλάω για την κοινωνία, για τη μεγάλη εικόνα απέναντι σε αυτή την κατάσταση που διώχνουν τα παιδιά, υπάρχει ανεργία.
θα πηγαίνατε σε ένα φόρουμ σαν το προχθεσινό, ας πούμε, να μας βοηθούσαν. Φιέστα θα το λέγαμε καλύτερα. Ναι, το είπανε και φιέστα πολύ. Ναι, ναι. Τι βλέπετε γι' αυτό, πού είμαστε? Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Πού βρισκόμαστε σαν περιοχή? Δηλαδή. Το μέλλον είναι δυσίωνο, νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Και η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, από τη σκοπιά ότι μέχρι στιγμής είδαμε μεγάλα ποσοστά ανεργίας, όμως έχει ακόμα κι άλλο, γιατί σε λίγους μήνες θα κλείσει και ο Ισμελίτης εδώ πέρα στην περιοχή. Περίπου 500 οικογένειες θα μείνουν στο δρόμο. Από αυτή τη σκοπιά υπάρχει ακόμα μέλλον. Τίθεται ζήτημα να μην έχουν δουλειά, δηλαδή δεν θα απορροφηθούν σε... Εντάξει, ακόμα είναι σενάρια, αλλά σίγουρα το πώς θα κινείται συνολικά εκεί πέρα η περιοχή, ο τόπος θα ερημώσει. Και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα και με άλλες μονάδες που κλείσανε. Ο Άγιος Δημήτριος το επόμενο διάστημα, η Πέμπτη Μονάδα. Εσείς τι λέτε σε αυτό το επιχείρημα? Το ακούσαμε προχθές ξανά άλλη μια φορά από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ότι αυτή η ιστορία ήταν, είχε ημερομηνία λήξεως, είχε ξεκινήσει παλιότερα. Κάποια στιγμή, ναι, ή θα τελειώνει το κάρβουνο ή δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε. Είναι μια πλευρά που είναι αληθινή από ποια σκοπιά. Αληθινή ότι η απολυμνητοποίηση δεν ξεκίνησε σαν κεραυνός εν εθρία, δεν ξεκίνησε ξαφνικά το 2019, όλα τα προηγούμενα χρόνια και με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είδαμε και μια σειρά κυβερνήσεις, να το πω έτσι, να προχωράνε βήμα το βήμα τόσο την απελευθέρωση του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας, παραδίδοντας ένα μεγάλο κομμάτι στους ιδιωτικούς ομίλους. Και θυμάται τότε ο κόσμος τι λέγανε, ότι έτσι θα πέσει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι θα γίνει πιο ανταγωνιστική η ΔΕΗ κτλ. Βήμα το βήμα νομίζω ότι προχώρησε. Όχι αυτό μόνο το ακούει ο κόσμος, νομίζω ότι έπεσε και στην παγίδα σε έναν βαθμό. Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε στην παγίδα, αλλά προχωρώντας λοιπόν, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να δει ότι αυτοί που το προηγούμενο διάστημα παρουσιάζονταν ως πυροσβέστες αυτής της πολιτικής, ότι εδώ πέρα θα βελτιωθεί η κατάσταση και τα λοιπά, στην πραγματικότητα ήταν εμπριστές για τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας. Ήξεραν, γιατί νομίζω ότι πλέον κανένας δεν πιστεύει το πρόσχημα με το οποίο ξεκίνησε η απολυμνητοποίηση και πράσινη μετάβαση. Σε αυτό το φόρουμ που εσείς είπατε ότι είναι φιέστα και άλλοι πολλοί, ότι ανάμεσα σε όλους όσους μίλησαν δεν θα περίμενα ποτέ να ακούσω από τον Αμερικάνο πρέσβη να μας πει κάτι από τα αρνητικά που υπάρχουν για τις δεκάδες χιλιάδες θέσεις ανεργίας και για τα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια που θα διανύσει. Ναι, δεν περιμέναμε τον πρέσβη, τον πρόξενο, τον είπα να πει αυτό. Πολύ περιμέναμε από τους δικούς μας τοπικούς άρχοντες. Ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας νομίζω βιώνει στο πετσί του και το ζήτημα της ανεργίας, βιώνει στο πετσί του την ενεργειακή φτώχεια, βιώνει στο πετσί του, αν θέλετε, και τις οδηγίες που είδε να εφαρμόζονται το προηγούμενο διάστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αυτό που βιώσανε και οι κάτοικοι της Καλαμιάς και αλλού, με την άναρχη ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ΙΑΠΕ, όπου και όποτε θέλει ο επενδυτής. Είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2022 έχει περάσει ψήφισμα πάλι, οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλεγε ότι πρέπει να προσπεραστούν τα όποια γραφειοκρατικά κολλήματα που υπάρχουν στις επενδύσεις. Ναι, γραφειοκρατικό κόλλημα στο όνομα του δημόσιου υπέρτατου συμφέροντος. Γραφειοκρατικό κόλλημα χαρακτηρίσαν ακόμα και περιοχές Natura, όπως είναι και τώρα στο Στόχαστρο το βουνό μας, το Μπούρινο, με μάλιστα λέει δυνατότητα και για καταστολή. Στο όνομα πάλι του υπέρτατου δημόσιου συμφέροντος. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι υπέρτατο δημόσιο συμφέρον δεν βαφτίζουν, ας πούμε, την προστασία του περιβάλλοντος ή τη δυνατότητά μας να έχουμε πρόσβαση σε φθηνό ρεύμα. Υπέρτατο δημόσιο συμφέρον σημαίνει το κέρδος του επενδυτή. Το θέτουν με την έννοια. Και αυτές οι οδηγίες ψηφίστηκαν από τους ευρωβουλευτές. Το θέτουν με την έννοια ότι είναι καθοριστικό, ότι θα πρέπει να βρούμε μια εναλλακτική, γιατί εδώ υπάρχει πρόβλημα με τα άλλα καύσιμα τα οποία ρηπαίνουν. Εντάξει, το πρόσχημα αυτό νομίζω από την ίδια την πραγματικότητα πλέον έχει αποκαλυφθεί και έχει καταρρεύσει σαν χαρτινός πύργος, από την άποψη ότι κανένας δεν πιστεύει το πρόσχημα που λέγανε περί προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να δει ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι η εγκατάσταση ΙΑΠΕ και ολικών πάρκων σε όλους τις βουνοκορφές, δεν είναι η εγκατάλειψη και η μίσθωση, να το πω έτσι, έφορης παραγωγικής γης και βοσκοτοπιών σε φωτοβολταϊκά, δεν είναι, αν θέλετε, η εισαγωγή υγροποιημένου αμερικάνικου LNG και η πανάκριβο στην κυριολεξία που είναι εξορυκτικό προϊόν κτλ. Από αυτή τη σκοπιά, μάλλον και ο πρόξενος τον είπε αυτό, ήρθε να διαφημίσει, δηλαδή τα συμφέροντα, να το πω έτσι, των αμερικάνικων μονοπωλίων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Πράσινη Συμφωνία εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο ανταγωνισμού και
Και αυτό μάλλον υπερασπίστηκαν εδώ πέρα, όπως είπατε, και οι τοπικοί. Mm-hmm. Το γεγονός πιο ότι το προηγούμενο διάστημα τόσο η ΔΕΗ ΑΕ, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είδαμε να γίνεται νούμερο ένα πρωταγωνιστής της ΑΠΕ πλέον. Άλλαξε. Mm-hmm. Είδε το συμφέρον της βρίσκεται εκεί πέρα. Είδε, για παράδειγμα, ότι εκεί πέρα είναι όλες οι επιδοτήσεις που μαζεύονται από τους φόρους και τα ματωμένα πλεονάσματα, αλλά συνολικά, ναι, είδανε γενικά το προηγούμενο διάστημα ένα στόχος, ας πούμε, που είχε η αστική τάξη στην και τόσο στην περιοχή, αλλά η ελληνική αστική τάξη, ήταν το πώς θα μπλεχτεί ακόμα περισσότερο στους ανταγωνισμούς, διεκδικώντας και στους πολέμους και στις στρατιωτικές επιβάσεις στην περιοχή, διεκδικώντας να γίνει η Ελλάδα κόμβος μεταφοράς ενέργειας. Αυτό το στόχο είναι που πληρώνουμε σήμερα και με πανάκριβο ρεύμα και μπλεκόμενοι κυρίως σε επικίνδυνους ανταγωνισμούς. Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει και αυτή η συζήτηση για τη συμμετοχή της χώρας μας σε δύο πολέμους πλέον, σε δύο μέτωπα τα οποία κυριολεκτικά βράζουν, τόσο στον υπεραλιστικό πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία μεταξύ ΝΑΤΟ και καπιταλιστικής Ρωσίας, όσο και στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Που κυριολεκτικά εκεί πέρα βάζουν πλάτη και ακόμα υπερασπίζονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά της το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ. Έχουν αρχίσει και ραγίζουν λίγο ευτυχώς αυτά, με την έννοια ότι υπήρξαν τρεις χώρες οι οποίες αναγνώρισαν και άλλες ίσως να μπουν. Νομίζω η Ελλάδα θα είναι τελευταία, βέβαια. Έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, νομίζω, με και κινητοποίησεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Και η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς. Και όλη η αφάνθρωπη στάση του Ισραήλ, νομίζω ότι ξεπέρασε και κάθε. Και το αφήγημα περί δικαιώματος της αυτοάμυνας του Ισραήλ να σφαλιάζει τον Παλαιστινιακό λαό. Ευτυχώς δεν το λένε τελευταία, κυρία Κουζιά, και το έχουμε και η βιομηχανία το λένε, μια χαρά το λένε. Προχθές ακούσαμε την Ursula von der Leyen να το λέει ακόμα. Είναι η τελευταία που το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα, εντάξει, πέρα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ας πούμε, τα κυρίαρχα, να το πω έτσι, στο χώρο, είδαμε και από την πλευρά του Ισραήλ, του κράτους δολοφόνου, να γίνεται και μια βιομηχανία fake news, μονταζιέρας κτλ., έτσι ώστε να στρατεύσουν, να το πω έτσι, τις επιδιώξεις. Πέρα από αυτό, πίσω από το δράμα που βιώνουν κυριολεκτικά χιλιάδες άμαχοι και κυρίως παιδιά στην Παλαιστίνη, κάποιοι έχουν συμφέρον από αυτόν τον πόλεμο. Υπάρχουν κατασκευαστικοί όμιλοι, για παράδειγμα. Υπάρχουν ενεργειακοί όμιλοι που έχουν βάλει στο μάτι το πλούτο που υπάρχει στην ΑΟΣ της Λωρίδας της Γάζας. Κάποιοι έχουν βάλει στο μάτι, για παράδειγμα, και προσπαθούν να επιβάλλουν, να το πω έτσι εδώ πέρα, την κυριαρχία του ΝΑΤΟ, αν θέλετε, στην περιοχή. Και ακριβώς γι' αυτό συμμετέχει και πρωτοστατεί και η ελληνική αστική τάξη, παίζοντας μάλιστα το ρόλο του πρωτοπαλίκαρου. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Αποστολή Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, που από τη μία είναι για να βάζει πλάτες στο κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και από την άλλη είναι για να περιφρουρεί τα κέρδη των εφοπλιστών, συντονίζεται από το στρατηγείο στη Λάρισα, την ατοϊκή βάση. Καταλαβαίνει λοιπόν ο καθένας ότι πέρα από θήτης, ο ελληνικός λαός, θήτης από τη Σκοπιά, ότι ξοδεύει εκατομμύρια ευρώ καθημερινά για να γίνονται πόλεμοι. Μισό εκατομμύριο ευρώ κοστίζει μόνο η φρεγάτα Ύδρα. Μισό εκατομμύριο ευρώ. 14 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει ο καθένας τι θα σήμαινε αυτό σε νοσοκομεία, ας πούμε, σε γιατρούς. Και από την άλλη όμως, ο ελληνικός λαός τα επόμενα χρόνια κινδυνεύει να αποτελέσει και μαγνήτης και στόχος αντιπίνων και να αποτελέσει και ο ίδιος θύμα. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Ήρθε πριν από... ή μάλλον να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, γιατί όλο ρωτάω. Λοιπόν, ήρθε πριν από λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός στην Κοζάνη, στην πλατεία. Είχε ενδιαφέρον η ομιλία του στο εξής, ότι όλη η ομιλία, φυσικά δεν μίλησε καθόλου για την περιοχή μας, το καταλάβαμε, αλλά ήταν μια προσπάθεια προβολής και διαφήμισης της... του έργου που έγινε στα χρόνια της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησε για σχολεία, μίλησε για έργα άλλα μεγάλα που γίνονται από το ΕΣΠΑ, μίλησε ακόμη και για την νέα ΚΑΠ. Λέτε, θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να λειτουργήσει η οικονομία και να έχει αυτά τα δεδομένα χωρίς αυτά τα προγράμματα και τις επιδοτήσεις? Και τι είδους επιδοτήσεις είναι αυτές, που πιθανόν να μην ξέρει και πολλοί κόσμος? Και θα μπορούσε να πουλήσει τα αγροτικά του προϊόντα χωρίς παρέμβαση τύπου ΚΑΠ, δηλαδή να ενισχύει κάποιες τιμές κλπ. Ή να επιδοτεί ένα τρακτέρ ή ένα αγιορικό μηχάνημα. Ξέρετε, αυτά είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι δεν είναι εντελώς λυμμένα ακόμα στον κόσμο. Παίρναμε μια κρίση σοβαρή, ειδικά με τη νέα ΚΑΠ, το είδαμε σε όλη την Ευρώπη.
Τι λέτε? Είχε μια πλευρά της αλήθειας, mm-hmm. αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι ήρθε εδώ πέρα να διαφημίσει και να βάλει για ακόμα μια φορά το εκβιαστικό δίλημα ότι κρίνει την επόμενη μέρα η σταθερότητα. Mm-hmm. Νομίζω αυτή τη σταθερότητα που βίωσε ο ελληνικός λαός τα προηγούμενα χρόνια να τη βράσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν είναι σταθερότητα αυτό. Η μειωμένη μισθή, μειωμένη συντάξεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι παραδέχτηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, άφησε μεγάλο αποτύπωμα στη Δυτική Μακεδονία. Και όντως άφησε όλα αυτά τα ζητήματα που είπαμε πριν για την πράσινη μετάβαση και όλη αυτή η πολιτική που ακολουθήθηκε και στον αγροτικό τομέα. Και νομίζω ότι εδώ πέρα, ειδικά ο αγροτικός πληθυσμός, οι βιοπαλαιστές αγρότες, το βίωσαν βαθιά στο πετσί τους. Το τι σημαίνει κοινή αγροτική πολιτική. Και σωστά, το προηγούμενο διάστημα αντιπάλεψαν την κοινή αγροτική πολιτική, βγαίνοντας αγωνιστικά και στο δρόμο. Και είδαμε, η αλήθεια είναι, το προηγούμενο διάστημα. Με την έννοια ότι είναι μεγάλα στρεβλή, αγωνιστικά όχι μπλόκα. Να την καταργήσουμε, όμως αυτό είναι ένα ζήτημα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε. Να πάρουμε περισσότερα παραδείγματος χάρη χρήματα, ή να έχει λιγότερες απαγορεύσεις. Και διάφορα άλλα τέτοια θέματα τέθηκαν. Η κοινή αγροτική πολιτική πλέον νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια, επισκεπτόμενοι να το πω έτσι και παρεμβαίνοντας σε ένα μεγάλο κομμάτι των αγροτών, η αλήθεια είναι ότι δεν γινόταν κατανοητό αυτό που προειδοποιήσαμε εμείς, ότι η κοινή αγροτική πολιτική στραγγαλίζει μεταφορικά τους αγρότες και τους ξεκληρίζει. Πλέον γίνεται κατανοητό από τη μεγάλη πλειοψηφία των βιοπαλαιστών αγροτών, που καταλαβαίνουν την κοινή αγροτική πολιτική τελικά είναι αυτή που τους διώχνει από το χωράφι τους. Γιατί η αλήθεια είναι ο στόχος της κοινής αγροτικής πολιτικής, ακόμα και της νέας, ακόμα και αυτής που θα αναθεωρηθεί, μάλλον το επόμενο διάστημα, είναι αυτή η οποία ξεκληρίζει τους αγρότες και συγκεντρώνει τη γη, να το πω έτσι, σε μεγάλους ομίλους πλέον. Γιατί η αλήθεια είναι τώρα μπορεί κάποιος αγρότης να πιστέψει, ας πούμε, αυτό που του λένε ότι εσύ μπορείς να μετατραπείς, ας πούμε, σε επιχειρηματία αγρότη καπιταλιστή. Μπορεί ένας αγρότης μόνος του. Είναι επιλογή. Όχι, δεν είναι επιλογή. Όχι επιλογή από την πλευρά του αγρότη, αλλά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επιλογή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συγκέντρωση, γιατί και τη γη τη βλέπουν σαν ένα πολύ μεγάλο εργαλείο, να το πω έτσι, για συγκέντρωση πλούτου, για την ενίσχυση της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Ας θυμηθεί ο αγρότης βασικά τα προηγούμενα χρόνια, ποιοι ήταν αυτοί που του λέγανε, ας πούμε, μην φυτεύεις, μην καλλιεργείς ροδάκινα, mm-hmm. για να καλύπτεις ανάγκες εδώ πέρα διατροφικές, αλλά καλλιέργησε γκότζι μπέρι. Μην καλλιεργείς γενικά, σταμάτα για 1-2 χρόνια κτλ. Και επιδοτήσεις κιόλας. Επιδοτήσεις οι οποίες. Μικρές, αλλά. Η αλήθεια είναι. Ναι, αγρανάπαυση για πρέπει, να έχεις. Αγρανάπαυση, ναι. Που και οι επιδοτήσεις αυτές δεν ήταν κλεμμένα λεφτά. Ήταν λεφτά τα οποία είχε ματώσει ο ελληνικός λαός για να τα δίνει στα πλαίσια των κοινοτικών υποχρεώσεων κτλ. Και τα επόμενα χρόνια θα σκληρύνει ακόμα περισσότερο. Ότι αυτά είναι δωρεάν, ας πούμε. Ναι, δεν είναι δωρεάν, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Επίσης, μια τάκα που χρησιμοποιείται το τελευταίο διάστημα. Όντως δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, γιατί αυτά τα λεφτά μαζεύονται από τη σκληρή φορολογία των Ελλήνων αγροτών και των εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι τώρα, το προηγούμενο τετράμινο, πιάσανε ρεκόρ στο πρωτογενές πλεόνασμα. 3 δις πληρώσαμε από τους φόρους και από τη φορολογία. Αυτοί που το προηγούμενο διάστημα οι επαγγελματίες τώρα που δυστυχώς κάνουν και τις φορολογικές τους δηλώσεις και οι αγρότες και βλέπουν ότι φορολογούνται πέρα από το πρώτο ευρώ, φορολογούνται για ένα εισόδημα το οποίο δεν έχουν. Για ένα πλασματικό, να το πω έτσι, ένα φανταστικό εισόδημα. Άρα αυτά τα χρήματα γενικά δεν δίνονταν ως δώρο, το ανάποδο. Έχουν σκληρά προαπαιτούμενα για να έρθουν αυτά τα χρήματα. Και δεν προορίζονται, και νομίζω μπορεί να το δει και ο καθένας πλέον, ότι δεν προορίζονται για τις ανάγκες μας. Για παράδειγμα, το Ταμείο Ανάκαμψης, ας πούμε, ή και τα λεγόμενα ΕΣΠΑ, έχουν αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Το επόμενο διάστημα για να εκταμιευτεί μια δόση του Ταμείου Ανάκαμψης έχει 600 προαπαιτούμενα. Είναι ένα υπερμνημόνιο στην πραγματικότητα. Και αυτοί που πανηγυρίζαν τα προηγούμενα χρόνια, φύγαν τα μνημόνια, τώρα λένε ζήτω τα νέα μνημόνια. Προαπαιτούμενα, παραδείγματος χάρη, τι είδους? Για παράδειγμα, το νομοσχέδιο Γεωργιάδη, ψέματα, που πέρασε πριν 7 μήνες, τον Οκτώβρη, που πλέον έχει δυνατότητα ο εργαζόμενος να έχει 2 εργοδότες και να δουλεύει ως 13 ώρες τη μέρα, ήταν προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή ήταν προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι ιδιωτικοποίησεις των νερών που θα έρθουν είναι επίσης προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα καταλαβαίνει και ο αγρότης ότι είναι μια πολιτική που σου λέει να σε κάψω, Γιάννη, να σε λείψω λάδι. Και από την άλλη, κατάντησε, να το πω έτσι, και τον αγρότη να είναι έρμεο των διάφορων ομίλων του μεγαλέμπορου, του εμποροβιομήχανου, των διάφορων μεσαζόντων κτλ. Αυτή τη στιγμή το εισόδημά του να μην προστατεύεται, να μην έχει κατώτατες εγγυημένες τιμές.
ο ΕΛΓΑ. Και να βλέπει και τα προϊόντα του. Βλέπει τα προϊόντα του γενικά να είναι πανάκριβα, ναι. Και να μην μπορεί ούτε ο ίδιος να έχει πρόσβαση στα προϊόντα του. Αλήθεια, δεν είναι 10, ναι. Αλλά υπάρχουν προϊόντα από την περιοχή μας που τα γνωρίζουμε, που είναι 7 και 8 φορές πάνω. Είναι, ναι, ναι. Και ειδικά στην περιοχή μας, οι αγρότες, ειδικά εκεί πέρα στην περιοχή Μεσόβουνου, Φιλώτα, σε εκείνη δηλαδή τη λεκάνη. Λόγω της κακοκαιρίας και τα λοιπά, τις παράξενες, για ακόμα μία φορά καρπία, αμυγδαλιές, κερασιές, που δεν θα αποζημιωθούν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και ο ΕΛΓΑ, που είναι στην κυριολεξία ένας φορομπηχτικός μηχανισμός, τώρα που λένε δήθεν θα τον αναθεωρήσουμε και να δούμε το χαρακτήρα του και τα λοιπά, θα μετατραπεί στην πραγματικότητα σε μια ατομική ασφάλιση. Η αλήθεια είναι, κύριε Κουζιά, γιατί αυτό το τώρα το ακούμε εδώ και περίπου 6 χρόνια, δεν είναι τωρινό, ότι τώρα θα αλλάξει ο ΕΛΓΑ, χωρίς να ξέρουμε βέβαια γιατί θα αλλάξει, γιατί μπορεί να ζητάνε από τον αγρότη διπλά, οπότε... Αυτό είναι, γιατί θα μετατραπεί σε ένα τύπο ιδιωτική ασφάλιση. Πώς ασφαλίζουμε το αυτοκίνητο, ας πούμε, κάπως έτσι θα είναι. Πάντως καμιά κουβέντα ουσιαστικά. Μια ιδιωτική ασφάλιση, εντάξει, νομίζω δεν είναι καμιά κουβέντα, γιατί αυτό οι αγρότες... Αυτό που σίγουρα έχει μείνει, μιας και το θέσατε καλά κάνατε, έτσι ένα τοπικό θέμα που έχει ενδιαφέρον και εμπλοκή Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι γνωρίζουν, και ας κάνουν όπως δεν γνωρίζουν, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει πολιτική παρέμβαση. Είναι η μοναδική λύση. Αυτό είναι της μόδας. Πρέπει κάποιος παράγοντας πολιτικός να βρει πάλι μια λύση πρόσκαιρη, εφήμερη, για να περάσει και φέτος. Νομίζω ότι είναι δοκιμασμένο αυτό. Δηλαδή, η αναμονή, το να αναμένουμε ένα σωτήρα ή κάποιον οποιοδήποτε πολιτικό παράγοντα, νομίζω είναι ένα ζήτημα που το έχουν βιώσει από την πείρα τους. Μακάρι να γινότανε, δεν το συζητάω. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο. Αλλά και οι αγρότες εδώ πέρα της περιοχής είδαν ότι τίποτα δεν τους χαρίστηκε. Γιατί την ίδια ώρα που μπορεί να ετοιμάζουν, ας πούμε, να αλλάξουν το χαρακτήρα του ΕΛΓΑ και να τον κάνουν έναν ακόμα χειρότερο φορομπηχτικό μηχανισμό, οι αγρότες στο προηγούμενο διάστημα δηλώσαν καθαρά ότι θέλουν έναν ΕΛΓΑ ο οποίος θα αποζημιώνει στο 100% της παραγωγής και των ζημιών και των καταστροφών. Και νέες ζημιές, δηλαδή πρέπει να δουν όλα αυτά τα καινούργια. Όλη η μέρα μιλάνε για την κλιματική αλλαγή. Οι Ευρωπαίοι και οι φιλοευρωπαίοι και όλοι αυτοί τέλος πάντων που είναι μαζί τους. Αλλά γι' αυτό το ζήτημα είναι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Εάν ισχύει λοιπόν μια κλιματική αλλαγή, ισχύει και για την περιοχή της Εορδαίας που δεν μπόρεσε να γίνει η επικονίαση, γιατί εκεί ήταν το ζήτημα. Ναι. Ήταν πολύ άστατος ο καιρός, πολύ παράξενος κτλ. Ναι, απροστάτευτης είναι στην κυριολεξία η καλλιέργηση. Και η αλήθεια είναι και οι αγρότες δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες, γιατί υπάρχει και αντιχαλαζική. Τεχνολογίες αντιχαλαζικής προστασίας, υπάρχουν το πώς θα μπορούν να ενημερώνονται. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πλήρωσε αυτά. Ξέρετε, είναι επιδοτούμενα μέχρι και 60 και 70%. Ναι, απλά δίνεται πρόσβαση όχι σε μεμονωμένους αγρότες. Τώρα ναι, παλιότερα δινόταν. Τώρα στην ουσία καλούν τους αγρότες, να το πω έτσι, σε διάφορους συνεταιρισμούς, σε ομάδες, ομάδες παραγωγών κτλ. Που θα είναι έρμεα των τραπεζών. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δείξαν ένα παράδειγμα και οι αγρότες εδώ πέρα της περιοχής και όλης της Ελλάδας. Με τις διεκδικήσεις τους, με το ότι βγήκανε αγωνιστικά απέναντι στη νέα ΚΑΠ, με το γεγονός ότι διεκδικήσανε για παράδειγμα κατάργηση του ΦΠΑ και του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, όπως έχουν οι εφοπλιστές για παράδειγμα. Και αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια και μια σειρά κατακτήσεις. Μην σας πω και άλλοι Ευρωπαίοι αγρότες. Γιατί... Αυτά φωνάζανε, ναι. Είχαν μια σειρά κατακτήσεις, ας πούμε, στην επιστροφή φόρου πετρελαίου. Οι αγρότες το προηγούμενο διάστημα από τις κινητοποιήσεις, μόνο την τελευταία 7 ετία. Μπορεί να γλιτώσουν και 25.000 ευρώ καθένας με την επιστροφή φόρου αυτή. Άρα θέλω να πω ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία αναμονή. Μάλιστα. Για κανέναν μεσία, για κανένα πολιτικό παράγοντα που έδειξαν το προηγούμενο διάστημα ότι όχι μόνο δεν στέκονται στο πλευρό των αγροτών, ίσα ίσα αποτελούν εμπριστές, να το πω έτσι, του εισοδήματός τους. Επέλεξα κάποια θέματα που έχουν άμεση εμπλοκή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγε σχεδόν κανείς ότι όλα έχουν, αλλά. Αυτά είναι έτσι πολύ σημαντικά και θα έλεγε κανείς και δικά μας με την έννοια της περιοχής μας. Έτσι κλείνοντας αυτή την κουβέντα, θα ήθελα να μας δώσετε ένα στίγμα για το τι συναντάτε έξω όταν πηγαίνετε στα χωριά. Έχουμε δει φωτογραφίες στα δελτία τύπου σας, σε καφενεία, σε συγκεντρώσεις, συναντήσεις. Ναι, οι οργανώσεις του κόμματός μας τώρα αυτή την περίοδο διεξάγουν ένα πραγματικά πλατή πολιτικό άνοιγμα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στην πλειοψηφία του λαού της Δυτικής Μακεδονίας. Που ξέρει βέβαια ο καθένας ότι τους κομμουνιστές το ΚΚΕ δεν τους βλέπει μόνο στις ευρωεκλογές. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε κάνει την προσπάθειά μας με ό,τι δυνατότητες είχαμε, έτσι ώστε να πρωτοστατήσουμε σε κάθε μεγάλο και μικρό λαϊκό
πρόβλημα στην οργάνωση της πάλης και με τους αγρότες και με τους φοιτητές και με την αποκάλυψη, να το πω έτσι, εργατικών ατυχημάτων που στιγματίστηκε η περιοχή μας το προηγούμενο διάστημα, που καθόλου εργατικά ατυχήματα είναι, γιατί ατύχημα είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τυχαία. Εργοδοτικά εγκλήματα ήταν στην πραγματικότητα, σε μια σειρά χώρους, από την έλλειψη μέτρων ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι... Η αλήθεια είναι, βλέπουμε αυτή την... Κρατάει δυστυχώς πολύ αρκετά ψηλά αυτό το δεδομένο. Κάθε τρεις μέρες υπάρχει ένας νεκρός σε χώρο δουλειά. Παγκοσμίως είμαστε σε πολύ κακό επίπεδο σε αυτό το ζήτημα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης που πανηγυρίζουν, για παράδειγμα το γεγονός ότι πέρυσι αναβαθμίστηκε η επενδυτική βαθμίδα, ή το γεγονός, ας πούμε, ότι έχουμε το νούμερο ένα ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι, η ελληνική οικονομία αυτή είναι. Και δεν είναι ανάπτυξη για όλους. Το να γίνουν οι χώροι πάντα δουλειάς. Μπερδεύει. Δηλαδή μπορεί να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει ότι έχουμε ανάπτυξη 2%. Αλλά είναι ανάπτυξη. Όμως δεν σημαίνει, είναι αλήθεια, ανάπτυξη υπάρχει, για όλους. Και η αλήθεια είναι ότι η προϋπόθεση για αυτά ήταν να γίνουν, να το πω έτσι, να αυξηθεί η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς, να γίνουν, επιτρέψτε την έκφραση, οι χώροι δουλειάς κοιλάδες των τεμπών. Και να έχουμε ένα νεκρό κάθε τρεις μέρες. Θρυνούμε ένα νεκρό της τάξης μας, της εργατικής τάξης. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, η προσπάθεια που κάναμε το προηγούμενο διάστημα και εδώ πέρα στα εργοτάξια των ΑΠΕ, που η αλήθεια είναι ότι καθημερινά ακούμε και από ένα περιστατικό, το πόσο υποστελεχωμένες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η επιθεώρηση εργασίας, για παράδειγμα, με 4 υπαλλήλους, 2 από τους οποίους θα συνταξιδοτηθούν, που έχουν την ευθύνη για τους ελέγχους σε 2 νομούς, στην Κοζάνη και στα Γρεβενά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας αφήνει να κάνουμε προσλήψεις. Για πολλά χρόνια δεν μας άφηνε. Ναι. Από αυτή τη σκοπιά, το κλίμα που εισπράττουμε από τους εργαζόμενους, συνολικά το λαό της Δυτικής Μακεδονίας, είναι καλό. Από ποια σκοπιά? Ότι καταλαβαίνει καταρχήν και σωστά βάζει στην ατζέντα και ο ίδιος. Ξέρετε, το γεγονός ότι είναι ευρωεκλογές, αλλά αυτό που λέμε, δεν υπάρχει κλίμα συζήτηση για τις ευρωεκλογές. Από τη μία πλευρά είναι καλό, γιατί στη συζήτηση μπαίνουν τα πάντα όλα. Μπαίνει το ζήτημα της ακρίβειας, μπαίνει το ζήτημα του εισοδήματός του, μπαίνει το ζήτημα των ΑΠΕ, το ζήτημα της απολυμνητοποίησης κτλ. Από αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας έχει την ωριμότητα, να το πω έτσι, έχει την πείρα να δει και να στείλει το κατάλληλο μήνυμα και τώρα στις ευρωεκλογές. Να δει τι έχει ανάγκη την επόμενη μέρα. Νομίζω το καταλαβαίνει ότι δεν έχει ανάγκη τώρα να βγουν ξανά ισχυρά τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, του Βελόπουλου, που μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο κατά 70-90% ψηφίζουν τα ίδια, θέλω να πω, όλες αυτές τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Δεν έχει ανάγκη να βγουν πιο ισχυρά αυτά τα κόμματα που το επόμενο διάστημα, που και το προηγούμενο διάστημα προσυπέγραψαν στην πολιτική της απολυντοποίησης και της πράσινης μετάβασης και οδηγούν, να το πω έτσι, στη χειροτέρευση των όρων διαβίωσης του λαού της Δυτικής Μακεδονίας. Στον αντίποδα, έχει ανάγκη να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ, να του δώσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και για να στείλει μήνυμα κατά δίκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κόμματά της, και για να μπορέσει εκεί πέρα να έχει πιο δυνατή φωνή, δηλαδή να έχει τους δικούς του εκπροσώπους, ανθρώπους που ανάμεσα στην Ευρώπη των λόμπι και στην Ευρώπη των λαών διαλέγουμε το δεύτερο εμείς. Άρα τη δυνατότητα να ξεσκεπάζουμε αυτή την πολιτική, να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό για να μην υπάρχει κανένας ευνηδιασμός. Και από την άλλη, το ΚΚΕ ξέρει ότι θα είναι εγγυητής, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να δυναμώσει η διεκδίκηση, ο αγώνας, και για να ανατραπούν μια σειρά οδηγίες, δηλαδή να μην εφαρμοστούν νόμοι αντιλαϊκοί, να μην προχωρήσει το κλείσιμο των μονάδων, ας πούμε, στην περιοχή, να μην προχωρήσουν οι αυξήσεις στην τηλεθέρμανση που μας περιμένουν το επόμενο διάστημα, να μην παραδοθεί κι άλλη γη, να το πω έτσι, στα πράσινα αρπακτικά. Και από την άλλη, να ανοίξει ένας δρόμος έτσι ώστε σήμερα, να το πω έτσι, να μπορούμε να διεκδικήσουμε τον 21ο αιώνα, να ζήσουμε με βάση τις δυνατότητες. Σε αυτό θα συμβάλλει το ΚΚΕ. Και ακριβώς το γεγονός ότι τους κομμουνιστές δεν τους βλέπει πρώτη φορά, τους είδε το προηγούμενο διάστημα να πρωτοστατούν. Αν θέλετε, αυτό μας δίνει και μια δυναμική, αν θέλετε, και εδώ πέρα στην περιοχή. Αρκεί εδώ πέρα ο λαός στις 9 του Ιούνιου να στείλει ένα δυνατό μήνυμα. Και ένα τελευταίο, επειδή υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος σκέφτεται να απέχει. Τώρα θα το έλεγα, ότι υπάρχει μια αίσθηση τέτοια, ή αφήνεται να εννοηθεί χωρίς να είναι και σίγουρο. Ναι. Δεν μπορεί να το προκαταβάλει. Και η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια και η αποχή αποκτά, αν θέλετε, λίγο πιο πολιτικά χαρακτηριστικά από ποια σκοπιά, ότι είναι ένας κόσμος ο οποίος έχει συγχαθεί, να το πω έτσι, αυτή την κατάσταση.
πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να στείλει μήνυμα καταδίκης mm-hmm. και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κόμματά της κτλ. Η αλήθεια είναι ότι και τα προηγούμενα χρόνια σπάσανε ρεκόρ αποχής. Δηλαδή και σε εθνικές εκλογές τώρα του, και του Μαΐου και του Ιουνίου, νομίζω ήταν ρεκόρ δεκαετίας, δεν ξέρω πόσα χρόνια είχε. Ναι, παρ' όλα αυτά δεν ίδρωσε το αυτή της κυβέρνησης, ούτε και των άλλων κομμάτων. Από την άποψη ότι ο καθένας τελικά την επόμενη μέρα θα το μεταφράσει όπως θέλει. Ο καθένας, θέλω να πω, ότι μπορεί να στείλει μήνυμα για τον εαυτό του μόνο ο ίδιος και να μην αφήσει κανέναν να παρερμηνεύσει τη στάση του. Δήθεν, ας πούμε, να πούνε ότι η αποχή είναι ανοχή, ας πούμε, ή επιδοκιμασία. Γιατί η αλήθεια είναι και τα τελευταία χρόνια συνειδητά το καλλιεργούν και τα κόμματα του συστήματος. Να πάει να ψηφίσει, λέτε, λοιπόν. Ναι, συνειδητά καλλιεργούν ένα τέτοιο ότι ό,τι δεν μπορούν, να το πω έτσι, να το εγκλωβίσουν, να πάει στην αποχή, που δεν θα τους ενοχλεί καθόλου. Γιατί οι 21 ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν, θα εκλεγούν είτε είναι 40% η συμμετοχή, είτε 80% η συμμετοχή. Θα μοιραστούν, να το πω έτσι, έδρες. Οπότε και ο καθένας ο οποίος θέλει να στείλει ένα μήνυμα καταδίκης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κόμματά της, θέλει να στείλει ένα μήνυμα καταδίκης στην κυβέρνηση. Που το ΚΚΕ προσπάθησε από την επόμενη μέρα των εκλογών, των εθνικών εκλογών, καθόλου δεν μάσησε μπροστά 41%. Αντίθετα, προσπάθησε να οργανώσει τη μαχητική αντιπολίτευση στο δρόμο. Και γι' αυτό υπάρχει σήμερα φθορά της κυβέρνησης, ακόμη και δημοσκοπικά καταγράφεται. Mm-hmm. Και ο καθένας, νομίζω, που κυκλοφορεί στην πιάτσα μπορεί να το δει αυτό. Αυτή η φθορά επήλθε από τη μαχητική αντιπολίτευση που έκανε ο κόσμος στο δρόμο. Άρα από αυτήν την άποψη πρέπει να το κάνει και πρέπει να πάει να ψηφίσει ΚΚΕ, να του δώσει περισσότερη δύναμη για να δυναμώσει τελικά η δικιά του η φωνή. Κύριε Κουζιάκη, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Και εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε μια συνεχή επαφή, είστε και δημοτικός σύμβουλος. Mm-hmm. Αν δεν εκλεγείτε ευρωβουλευτής, θα είστε και πάλι δημοτικός σύμβουλος και θα συζητήσουμε όλα αυτά που πάνω κάτω κουβεντιάζουμε και πρέπει να κουβεντιάζουμε μέχρι να βρεθεί μια άκρη σε όλα αυτά. Είναι μια δύσκολη περίοδος για τη Μακεδονία και την Κοζάνη, για όλη την περιοχή. Θα είστε καλά. Καλή δύναμη.